Όπως έδειξε στις εικόνες, στην επιτόπου επίσκεψη που κάναμε με την Εθνική Υπηρεσία και εγώ ίδιος αυτοπροσώπως, είδαμε το θέμα της καθίδρυσης από κοντά. Είναι λοιπόν περίπου στα 200 μέτρα. Υπάρχει καθίδρυση από το Πουρανές ανάντια του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας. Το μήκος αυτό που σας είπα, 150 με 200 περίπου μέτρα. Εμείς ήδη έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες να υπάρχει αποκατάσταση μέσω της υπάρχουσας εργολαβίας του δρόμου των Αγράφων. Η κυκλοφορία όμως δεν αναμένεται να αποκατασταθεί άμεσα. Χρόνο δεν μπορώ εύκολα τώρα αυτή τη στιγμή με την πρώτη εκτίμηση να δώσουμε. Τα χωριά των Αγράφων θα έχουν πρόσβαση από τη μεριά τα σύνορα με την Καρδίτσα, δηλαδή από τρία σύνορα που είναι μόνιμο δρόμος ανοιχτός. Και θα δώσουμε και δεύτερη πρόσβαση από την πλευρά του Έλατου Βραγιανά για να υπάρχουν και εναλλακτικές διαδρομές. Μιλάμε για μια κατάπτωση μεγάλου μήκους. Η κατάπτωση, όπως σας είπα, είναι περίπου 150 με 200 μέτρα. Από αύριο θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης. Θέλω να πιστεύω με μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση ότι μέσα στο επόμενο πενταήμερο θα είμαστε εντάξει και από την πλευρά του Καρπενησίου. Αλλά όπως σας είπα, κανείς δεν μπορεί σήμερα που μιλάμε με την πρώτη εκτίμηση να δώσει ασφαλή χρόνο αποκατάσταση. Η πρόσβαση από το Καρπενήσι δεν είναι εφικτή. Από Άγραφα, Βραγιανά, Τροβάτο, Επινιανά, Τρίδεντρο. Έχουν την οδική πρόσβαση από τη μεριά της Καρδίτσας.